Πολύ πολύ καλή μέρα σας, η ώρα είναι 11 και 10, είμαστε στην Παρασκευή 17 Ιανουαρίου, ο Ανδρέας Θανασούλης και για την επόμενη περίπου μία ώρα θα ασχοληθούμε με τα σπορ. Σπορ στη ζούγκλα λοιπόν και σήμερα κοντά σας, πολύ αγωνιστική δράση, καθώς η Παρασκευή είναι μια μέρα που περιμένουμε το Σαββατοκύριακο με τη Super League, με τις αγωνιστικές σε όλη την Ευρώπη, πολύ μπάσκετ και είναι μια μέρα επίσης που έχουμε ήδη περάσει την πρώτη μερίδα από την τρίτη αγωνιστική του Top 16 της Ευρωλίγκας και περιμένουμε το δεύτερο πιάτο σήμερα με τον Παναθηναϊκό. Χθες είχαμε την ήττα του Ολυμπιακού από την Μπαρτσελόνα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Δεύτερη ήττα για τους πρωταθλητές Ευρώπης στη συγκεκριμένη φάση. 3-3 η Μπαρτσελόνα, πολύ ψωμί. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Πάμε όμως γρήγορα να δούμε το βίντεο με το Σαν σήμερα, μια προσφορά από τον ΟΠΑΠ. Η χρυσή Ολυμπιονίκη των 20.000 μέτρων βάδιν το 2004, Αθανασία Τζουμελέκα, ανακοινώνει την αποχώρησή της από τον πρωταθλητισμό όταν βρίσκεται θετική στην ουσία ερυθροπιτίνη σε έλεγχο ντόπινγκ που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα που είχε δώσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου στις 6 Αυγούστου του 2008. Η ΙΑΦ θα επιβάλλει στην αθλήτρια διετή αποκλεισμό στις 16 Απριλίου του 2009. At the age of 49. Πεθαίνει από νεφρική ανεπάρκεια ο Μπόμπι Φίσερ, 65 χρόνων. Ο Αμερικανός Grand Master στο σκάκι που είχε κερδίσει τον Μπόρις Σπάσκι την 1η Σεπτεμβρίου του 1972 είχε αποσυρθεί εδώ και 30 χρόνια και μετά τη σύλληψή του στο Τόκιο για αντιαμερικανικές και αντισημιτικές δηλώσεις είχε μετακομίσει στην Ισλανδία το 2005 όπου παρέμεινε μέχρι το θάνατό του. Είχε γεννηθεί στις 9 Μαρτίου του 1943. All that I found was a scared teenager who still didn't know how to get home. Σε φιλικό αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο η Ελλάδα νικά με 2-0 το Βέλγιο. Σκόρερ η Τσαλουχίδη στο 58 και Αποστολάκη στο 90. Ήταν το πρώτο μάτς στην Εθνική του Κυριάκου Καραταΐδη και του Μιχάλη Λεοντίδη. Στην Τόχα η Εθνική σε φιλικό αγώνα νικά 1-0 το Κατάρ με γκολ του Δημήτρη Σαραβάκου στο 10ο λεπτό. Στο Εθνικό Στάδιο ήταν μόλις 500 θεατές. Για πρώτη φορά έπαιξαν με την Εθνική ο Στράτος Αποστολάκης και ο Κώστας Κολομητρούσης. Πεθαίνει ο διοικητικός παράγοντας του Παναθηναϊκού και παλιός ποδοσφαιριστής Λουκάς Πανουριάς. Υπήρξε από τα πρώτα ποδοσφαιρικά αστέρια της ομάδας. Τον ανακάλυψε ο Γιώργος Καλαφάτης σε ηλικία 13 ετών όταν είχε ιδρύσει την ανεξάρτητη ομάδα Νίκη. Διετέλεσε και πρόεδρος της ΕΠΟ και προπονητής της Εθνικής Ομάδας το 1932 για 4 αγώνες. Είχε γεννηθεί στη Λιβαδιά το 1899. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου χάνει με 3-2 από την Ισπανία σε αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Γερμανίας, ενώ έχει χάσει και στη Μάλαγα με 3-1. Από τον άλλο αντίπαλο, τη Γιουγκοσλαβία, η Εθνική θα ιτηθεί επίσης 2 φορές, 0-1 στο Βελιγράδι και 2-4 στο Καραϊσκάκι και θα αποκλειστεί. Ο Μπίλι Μπίγκαμ, που αποφεύγει να χρησιμοποιεί τον Δωμάζο, θα αντικατασταθεί καθοδόν από τον Αλκέτα Παναγούλια.
Γεννιέται στην Γαλατιανή Κοζάνης ο Έλληνας προπονητής και παλιός ποδοσφαιριστής μέσος Νίκος Νιόμπλιας. Έκανε μεγάλη καριέρα στον Όφη αλλά και τον Παναθηναϊκό. Στην εθνική ομάδα έπαιξε 44 φορές με ένα γκολ την περίοδο 88-95. Πήρε μέρος στο παγκόσμιο κύπελο του 94 και έπαιξε στους τελικούς των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων Ελπίδων το 88 και Νέων το 84. Ως προπονητής με την Εθνική Νέων έφτασε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2007 και στη συνέχεια ανέλαβε την Εθνική Ελπίδων. Στον Παναθηναϊκό πήγε στις 8 Νοεμβρίου του 2009 και αντικατέστησε τον Χέντεν Κάντε. Παραιτήθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2010. Γεννιέται στη Νίκαια ο τερματοφύλακας Γιώργος Μουκέας. Ξεκίνησε από την Θύελλα Κορυδαλού, πήγε στο Εγάλεο, στον Παναρκαδικό, αλλά τη μεγάλη καριέρα την έκανε στον Εθνικό από το 78 έως το 85, όπου πήρε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Δύο χρόνια μετά πήγε στον Αχαρναϊκό και έκλεισε την καριέρα του το 1991 στην Προοδευτική. Έπαιξε δύο φορές στην Εθνική. Πέτρο, ώρα να πηγαίνουμε, αύριο έχουμε δουλειά. Τον ηθοποιό Νίκο Ξανθόπουλο τον ξέρουν οι περισσότεροι από τις ταινίες της δεκαετίας του 60. Ήταν το παιδί του λαού, το φτωχόπεδο που έδινε την καρδιά του στην κοπέλα που αγαπούσε. Το 1952 όμως, στα 18 του χρόνια, ήταν απλά το παιδί της ΑΕΚ και είχε αθλητικά όνειρα. Ο Σέγας εξέδωσε το υπαριθμόν 14.038 δελτίο του ως αθλητή του στίβου. Αγωνιζόταν στο ύψος, στο τριπλούν και στα χαμηλά εμπόδια. Αργότερα άρχισε τον κινηματογραφικό μαραθώνιο που τον οδήγησε στην κορυφή. Γεννιέται στο Λουισβόλ του Κεντάκι ο Αμερικανός πυγμάχος Κάσιους Κλέι. Όταν έγινε μουσουλμάνος άλλαξε το όνομά του σε Μοχάμεντ Άλι. Το 1960 στη Ρώμη αναδείχθηκε Ολυμπιονίκης. Στη συνέχεια έγινε επαγγελματίας και το 1964 στον αγώνα με τον Σόνι Λίστον στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής. Αρνήθηκε να πάει στο Βιετνάμ να πολεμήσει με τους Αμερικανούς και έγινε μουσουλμάνος αλλάζοντας το όνομά του σε Μοχάμεντ Άλι. Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση, του αφαιρέθηκε ο τίτλος, τον οποίο ξαναπήρε το 1974 από τον George Foreman. Αποσύρθηκε από τα ρινγκ το Δεκέμβριο του 1981. Το 1984 χτυπήθηκε από το σύνδρομο Πάρκινσον. Το 1996 ήταν αυτός που άναψε τη φλόγα στον Ολυμπιακό Βωμό στην Ατλάντα. Γεννιέται ο Αργεντινός σεντερφόρ Γκιγέρμο Στάμπιλε. Ήτανε πρώτο σκόρερ στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο με 8 γκολ σε 4 αγώνες. Τον αποκαλούσαν «El Filtrador», φιλτραρισμένο δηλαδή. Ξεκίνησε από την Sportivo Metan και συνέχισε σε River Plate, Genoa, Νάπολη, ξανά στη Genoa, Red Star Γαλλίας, ενώ στην Εθνική Αργεντινής έπαιξε 31 φορές με 23 γκολ την περίοδο 26-30. Κέρδισε 6 φορές το Copa America και τα πρωταθλήματα Αργεντινής του 25 και του 28. Ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής της προπολεμικής περίοδου. Πέθανε από καρκίνο στους πνεύμονες στις 27 Δεκεμβρίου του 1966. Αυτά λοιπόν έγιναν σαν σήμερα, όπως πάντα με μεγάλο ενδιαφέρον το βίντεο από τον ΟΠΑΠ. Να πούμε ότι πριν περάσουμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων για σήμερα, ότι είναι σε εξέλιξη διάφορες αναμετρήσεις για το Αυστραλιανό Open που διεξάγεται στην Αυστραλία, όπως γνωρίζετε στη Μελβούρνη μάλλον, κάτω από αντίξωες συνθήκες, και αυτό γιατί υπάρχει πάρα πολύ ζέστη. Ήταν γύρω στα περίπου 45 βαθμούς και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο των αθλητών εκεί πέρα. Και χτες είχαμε τον πρώτο μεγάλο αποκλεισμό. Έμεινε εκτός συνέχεια ο Μάρτιν
Del Potro. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Γκολ που έχει σαν κύριο θέμα τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Λαγός τριετίας και Όλσεν, γράφει η εφημερίδα. Η καθιέρωση στο τριφύλι προτεραιότητα για τον παίκτη και όχι τα χρήματα. Όχι του Όλσεν στην Τωρίνο που θέλει Παναθηναϊκό. Είδε όφη και Περογαμβράκη ο Αναστασίου. Ο Νταμπίζας έπεισε τον Έλληνα μέσο που υπογράφει επέκταση συμβολίου και πλέον ο Παναθηναϊκός κινείται για την τελική επαφή με την Ίντερ για τον Δανό. Να πούμε εδώ πέρα ότι ο Λαγός, ο οποίος συζητά εδώ και πάρα πολύ καιρό την επικείμενη ανανέωση του συμβολαίου του, νομίζω ότι θα πρέπει να έχει πει πιο γρήγορα το ναι στο τριφύλι, αλλά άμα τελειώσει θετικά η ιστορία και για τις δύο πλευρές, τότε δεν έχει νόημα να συζητάμε τα περαιτέρω. Το γκολ παρουσιάζει τον 16χρονο Κωνσταντίνο Πλέγα της Παναχαϊκής που ο ΠΑΟ θέλει να αποκτήσει το καλοκαίρι. Κάτι που διέψευσε και ο κύριος Κούγιας, ο πρόεδρος της Παναχαϊκής, με δηλώσεις του. Θα τα δούμε όλα αυτά, έτσι αλλιώς μια μεταγραφή που πρόκειται να γίνει το καλοκαίρι, οπότε έχουμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας. Ο Μελισανίδης θα επιδιώξει συνάντηση με τον Αντρέα Τραβέρσο για την προετοιμασία και την ευρωπαϊκή επιστροφή της ΣΑΕΚ. Ετοιμάζεται για την UEFA. Από πρώτο χέρι θέλει να μάθει ο ηγέτης της Ένωσης όλες τις κυτρινόμαυρες εκκρεμότητες με τα θέματα της αδειοδότησης όταν γίνει και πάλι ΠΑΕ. Το χρονικό διάστημα της αναγκαστικής απουσίας από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις θέλει να τσεκάρει ο Τίγρης. Απίστευτες ατάκες και καταγγελίες στην απολογία ΑΕΚ και εγάλεως στον αθλητικό δικαστή για τα επεισόδια. ΠΑΟΚ, μεγάλες φιλοδοξίες. Ο Μάρτενς, συγγνώμη, πάτησε Θεσσαλονίκη και δήλωσε πως ήρθε στον ΠΑΟΚ για πρωταθλητισμό. Ο Ολυμπιακός το παλεύει για Λουγκάνο, συνεχίζει την προσπάθεια για τον Ουρουγανό, ανοιχτή στο δανεισμό του η West Bromwich. Τα είπαν χθες Μίτσελ Βρέτζος. Τι γίνεται με Μπουρντίσο? Κύπελο Ελλάδος, τη δάγκωσε και προκρίθηκε. Ο Όφι 2-0 την Καλονή στην παράταση στο ΆΚΑ. Έχουμε και ένα βιντεάκι με τα γκολ όσο διαβάζουμε και για την ομάδα των κριτικών. Μπορούμε να δούμε και το τρόπο να βλέπουμε εδώ στο ΆΚΑ. 1-0 εδώ από τον Περογαμβράκη στο ΆΚΑ. Έτσι πήγε το παιχνίδι στην παράταση και εδώ έχουμε το δεύτερο γκολ του Όφι από τον Θανάση Παπάζογλου. 0-2 Όφι λοιπόν, 0-2 που διαμορφώθηκε στην παράταση. Ένα όχι και τόσο καλό ποιοτικά παιχνίδι, ωστόσο στο τέλος έκλειψαν την παράσταση οι οπαδοί της Καλονής, οι οποίοι πήγαν σε αυτούς του Όφι, τους δώσανε συγχαρητήρια, βγάλανε όλοι μαζί φωτογραφίες, ανταλλάξανε και κασκόλ των δύο ομάδων. Πολύ όμορφες στιγμές που θέλουμε να βλέπουμε στα ελληνικά γήπεδα. Αυτό λοιπόν τα δύο γκολ του Όφι. Θα συνεχίσουμε εμείς με την εφημερίδα Γκολ. Είχαμε μείνει στην επικράτηση του Όφι με 2-0 επί της Καλονής. Άλλο ένα μάτς έγινε χτες. Η νίκη Βόλου επικράτησε 1-0 του Απόλλωνα. Έχασε όμως την πρόκριση καθώς η ομάδα της Ελαφράς Ταξιαρχίας είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με 3-1. Φέρνει τον Σόντεμπεργκ. Η Ελαφρά Ταξιαρχία είναι το θέμα για τον Απόλλωνα. Επίσης μπορείτε να διαβάσετε την εφημερίδα Γκολ, 11 σελίδες Euroleague Nights. Ο Ναβάρο πέταξε στο δεύτερο ημίχρονο 19 βόμβες στο ΣΕΦ. Η Μπαρτσελόνα ανοίξε με 81-72 τον Ολυμπιακό και τώρα ο πρωταθλητής Ευρώπης έχει ζόρια, λέει η εφημερίδα. Σε μπελάδες οι Ερυθρόλευκοι που πλέον είναι outsider. Μπαρτζόκας, τα παιδιά χρειάζονται στήριξη. Παπα-Νικολάου, ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Παπα-Νικολάου μαζί με τον Τόρση που βραβεύτηκαν από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ πριν από την αναμέτρηση των δύο ομάδων για την προσφορά του στον Ολυμπιακό. Φυσικά τα φλάσ τη δημοσιότητα έκλεψε ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος χειροκροτήθηκε και από τους φίλους της ομάδας, εν αντιθέσει με τον Ντόρσεϊ, ο οποίος ούτε χειροκροτήθηκε τόσο έντονα όσο ο Νικολάου, αλλά ούτε και αποδοκιμάστηκε. Μάχη Αγγελόπουλων και Γιανακόπουλων στη χθεσινή κλήρωση διαιτητών για το ντέρμπι της Δευτέρας. Είχαμε εκεί πέρα διάφορα παρατράγουδα σε εισαγωγικά, με τους Αγγελόπουλους να τονίζουν ότι η διαδικασία της κλήρωσης διαιτητών είναι για γέλια. Έτοιμος για το 3-0. Ο ΠΑΟ θέλει να εξαργυρώσει το διπλό επί της Λαμποράλ με νέα επιτυχία σήμερα. 10 παρατέταρτο είναι η αναμέτρηση από τη δημόσια τηλεόραση, μπορείτε να την παρακολουθήσετε. Κόντρα στην ΕΦΕΣ του Έλληνα προπονητή, του κύριου Αγγέλου, ο οποίος αποχώρησε από τον Άρη και συνεχίζει στην Τουρκία. Συνεχίζουμε εμείς με το Live Sport. Live Sport λοιπόν, η οποία εφημερίδα έχει πάλι θέμα τον Παναθηναϊκό στην πρώτη σελίδα.
Ο Πάο περιμένει τον ναι Λαγού και Όλσεν, βάζει την ενδεκάδα έκτο παίχτη από την Ακαδημία του, Δόνη σε παρένθεση, και έχει ανοιχτές κεραίες για ταλαντούχους όπως ο Πλέγας της Παναχαϊκής. Επένδυση, έτσι χτίζουν οι πράσινοι την επόμενη μέρα τους. Αποκάλυψη. Όχι από Σύφο σε Αποέλ, ψάχνεται για αλλού. Μόνο αν φύγει ο Κροάτης θα αποκτηθεί στο περ. Είναι για τον Σίντελφελντ αυτό το θέμα. Άλλο θέμα, το αγαπημένο Instagram της Δέσποινας Πέτριτς. Φέρνει σήμερα την οικογένειά του, ο Μπόμπερ. Μιλάμε για την γυναίκα του νέου αποκτήματος Παναθηναϊκού, του Μλάντεν Πέτριτς, τη Δέσποινα, η οποία είναι Ελληνίδα και έπαιξε και από ό,τι φαίνεται σημαντικό ρόλο στη μετακίνηση του Κροάτη Φορ στον Παναθηναϊκό. Οργή του coach για τη χαλαρότητα των παικτών του Ολυμπιακού στον Ρέντι. Χοντρά γκάζια από Μίτσελ. Διέκοψε πρόωρα την πρωινή προπόνηση και τους τιμώρησε με απογευματινά γυμνάσια. Δεν είναι εικόνα πρωταθλητών αυτή. Ομιλία και από Βρέτζο. Σας εφιστώ την προσοχή εγώ για να μην έρθει άλλος. Με αποσιοποιητικά, με νόημα η δήλωση του κύριου Βρέτζου. Πρώτο στη λίστα για στόπερ ο Μπουρντίζο. Στη λίστα για Αντιρομπέρτο η Μανταντά, Καμενή και Καρνέζης. Στο καμίνι για το 3-0, ο Εξάστερος αφήνει απόψε στην άκρη το αιώνιο ντέρμπι και φουλάρια το απόλυτο απέναντι στην Εφές του Αγγέλου και του Βασιλιάδη φυσικά. Μέσα στο κατάμεστο ο ΆΚΑ, 10 παρατέρα το είπαμε. Να πούμε ότι Δευτέρα ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός συγκρούονται για ακόμα μια φορά τη φετινή σεζόν στο ΆΚΑ για την πρώτη αγωνιστική του δευτέρου γύρου της Α1 του μπάσκετ. Ακόμα ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι που φέρει τον Παναθηναϊκό να έχει το momentum που λέμε με τον μπασκετικό όρο, καθώς ο Ολυμπιακός προέρχεται από ένα πολύ κακό μήνα με αρκετές ήττες. Ένα μήνα που έχασε το αίτητό του, έχασε την πρόκριση από τον Παναθηναϊκό για τον τελικό του κυπέλου. Γνώρισε την ήττα από τον Γκάουδ. Έχει χάσει με 30 πόντους μέσα στο Μιλάνο από την Αρμάνη και χθες ήρθε άλλη μία ήττα από την Μπαρτσελόνα μέσα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Καλονί όφη 0-2, ψυχάρες, μάγκικη ανατροπή πρόκριση των κριτικών με στάρ τους μικρούς Ροβίθη και Δαμιανάκη. Έχασε 1-0 από την Νίκη Βόλου, αλλά πέρασε ο Απόλλων. Άρης απειλεί με μηνύσεις στην ΕΠΟ. Αστέρας προτάθηκε ο Σισοκό. Πλατανιάς, Χανιώτης ο Σίπο. Λεβαδιακός ανακοίνωσε Βαρέλα. Απόλλων έκλεισε Σόντερμπερκ. Μπάσκετ, ντέρμπι Αγγελόπουλου Γιανακόπουλου και στην κλήρωση των διαιτητών. Βλέπουμε εδώ ότι οι ελληνικές ομάδες Super League κάνουν κάποιες προσθήκες στο ρόστερ τους όσο μπορούν βέβαια. Δεν υπάρχουν αυτά τα φανταχτερά ονόματα, με εξαίρεση τον Πάολο Ασουνσάου στο Λεβαδιακό. Μια μεταγραφή που όπως φαίνεται θα αναβαγίσει, καθώς υπάρχει ένα σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα του Βραζιλιάνου, που όλα δείχνουν ότι θα τον αναγκάσει να γυρίσει στην πατρίδα του και κατά πάσα πιθανότητα να σταματήσει και το ποδόσφαιρο. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ο Μάρτεν σπάτησε Θεσσαλονίκη και ξεκαθάρισε ότι στο μενού του δεν έχει μόνο assist. Φέρνω γκολ, λέει το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού. Θέτει άμεση υποψηφιότητα για αποστολή ο Βέλγος Μαέστρος. Επιβεβαίωσε ο Μάρικα την κρούση του ΠΑΟΚ. Δήλωσε όμως ότι θέλει να μείνει στην Ισπανία. Παρασκήνιο γιατί ο Στέφενς δεν δουλεύει στην έκρηξη. Και κρίμα, ο θρύλος το πάλεψε μέχρι τέλους κόντρα στην Μπάρτσα, αλλά κόλλησε στο κρίσιμο σημείο 72-81. Τον σκότωσαν Ναβάρο και Φάλτσα σφυρίγματα, γράφει Live Sport. Συνεχίσουμε εμείς με την Sport Day. Πρώτο θέμα εδώ η αναμέτρηση, η ήττα του Ολυμπιακού από την Μπαρτσελόνα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με μια εικόνα με τον Ντόρσεϊ και τον Βασίλη Σπανούλη να προσπαθεί να πετύχει ένα καλάθι. Με το έτσι θέλω, νοθρός και κουρασμένος, αλλά για να πέσει κάτω ο Ολυμπιακός, έπρεπε να κλείσουν τα μάτια τους οι διαιτητές. Ολυμπιακός 72-81 Μπαρτσελόνα, και πέρσι το Γενάρη έχανε Ολυμπιακός και είχε ξεκινήσει με 1-3, γράφουν εδώ πέρα στην εφημερίδα. Με ένα σφύριγμα εφεύρεση πρημοδότησαν τον Σάδα με φάουλ, ενώ είχε κάνει βήματα και λίγο αργότερα άφησαν τον Ναβάρο να χορεύει ξαπλωμένο στο παρκέ και με την μπάλα στα χέρια. Μιλάμε για τις φάσεις του τελευταίου λεπτού, όπου θεωρεί η εφημερίδα ότι ο Ολυμπιακός αδικήθηκε και ευνοήθηκε η Μπαρτσελόνα. Κατά την άποψή μου, πιστεύω ότι εκείνο το rebound που δεν κατάφερε να πάρει ο Περπέρογλου μαζί με τον Σλούκα έκρινε την νίκη υπέρ των Καταλανών. Αλλά εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Δεύτερη σερή ήττα για τους πρωταθλητές Ευρώπης, που πρέπει
πλέον να αγκαζώσουν για να ξεκολλήσουν την πλάτη τους από τον τοίχο. Φέρνω γκολ, λέει ο Μάρτενς. Ο κρίσιμος μήνας του Ιβάν. Στη Θεσσαλονίκη ο Μάρτενς που μπαίνει σήμερα στις προπονήσεις. Το ενδιαφέρον για Μαρικά. Λούκας, ο ΠΑΟΚ μου έδωσε τα πάντα. Ψυχάρες στους 8 του κυπέλου, οι μάγκες του Σαπίντο. Πρόκριση με ήττα για τον Απόλλωνα. Το ψυχάρες πήγαινε φυσικά για τους ποδοσφαιριστές του Όφη. Σπίτια σας. Επίδειξη πυγμής από τον Μίτσελ, γιατί σταμάτησε στο μισάωρο την πρωινή προπόνηση και έστειλε όλους τους παίχτες σπίτι τους. Η κατσάδα του Ισπανού και η ομιλία του Βρέτζου το απόγευμα. Η Sport Day έχει το ρεπορτάζ. Τον έχει έτοιμο σίγουρη γάλη πως ο Ισά μιλά με την Νις για Πεϊτσίνοβιτς. Είναι ακόμα ένας παίχτης που απασχολεί με τα γραφικά τον Ολυμπιακό. Όλα στο τραπέζι για την ΑΕΚ, τι θα σερβιριστεί στο δείπνο με τους απεσταλμένους της Augsburg. Η ΑΕΚ αναμένεται να κάνει μια συνεργασία με την Augsburg, που όπως όλα δείχνουν θα προβλέπει και ανταλλαγές παικτών. Τόνι Βαρέλα στη Λιβαδιά, Ανέν στον Πανετολικό, Μεντί στον Πλατανιά και 8 σελίδες για την Football League, για τη δεύτερη κατηγορία της Ελλάδος. Γαύρος, αδικία, γράφει η εφημερίδα και έχει φωτογραφία τον Πρίντεζη, 72-81 από την Μπαρτσελόνα. Ο Ολυμπιακός έπεσε μέσα στο κάστρο του από την Μπαρτσελόνα, πήγε να κάνει την ανατροπή ξανά, ωστόσο σε κομβικά σημεία υπέπεσε σε λάθη, εκνευρίστηκε από ακατανόητες αποφάσεις των ρέφερι και δεν είχε καθαρό μυαλό για να κάνει το ξέσπασμά του. Μα σκότωσε ο Ναβάρο, 21 πόντι, καταλυτικός ο Όλεσον, 14 πόντι και έχω να πω ότι ήταν και εκτός από καταλυτικός και αθόρυβος, καθώς δεν νομίζω ότι φάνηκαν αυτοί οι 14 πόντι σε ενέργεια στο παρκέ από τον Όλεσον, ήταν αθόρυβοι. Η πόντι φουλ επίθεση από τους Αγγελόπουλους που εξέθεσαν ΚΕΔ και ΠΑΟ. Τελειώστε τους. Για πρώτη φορά από το 2004 ισχυροί άντρες ΚΑΕ Ολυμπιακός παρέστησαν στην αστεία κλήρωση των διαιτητών και εξευτέλισαν το σύστημα προστασίας των πράστινων. Μάστερ Σεφ από την ΚΕΔ που έβγαλε για τη Δευτέρα Χριστοδούλου, Σχοινά και Αναστόπουλο. Οι δύο τελευταίοι όλος τυχαίως ήταν και στα έσχη στον ημιτελικό κυπέλου. Γιατί απουσίαζαν πάλι οι Πιλοίδης, Φούφης και Κορομιλάς. Ο Φούφης έχω την εντύπωση ότι έχει οριστεί ως τέταρτος διαιτητής για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Μήπως γιατί αυτοί είχαν το σθένος και το θάρρος να γράφουν σαν φύλλα αγώνα τα ντου, τα δεν φεύγεις από εδώ και τους εφευρέτες της αλητείας. Γράφει με μικρά γράμματα η εφημερίδα. Κοντά σε λύση από Γαλατά προχώρησε σε τις συζητήσεις ο Ισά για στόπερ. Εκτός από Πεϊτσίνοβιτς, Μενσά και Μιρίν ακούγονται οι Μπρεσέ από την Μπορντό, Σκυλασί από την Μπαστιά. Προτάθηκαν και οι Καμπούλ της Τότεναμ, Διαρά της West Ham. Επαφές με Λουγκάνο Χέιτιγκα. Σενάριο για άφηξη του μάναζερ του Ρουγανού στην Ελλάδα. Η μισή Ευρώπη θέλει τον Ολλανδό στόπερ. Τρελάθηκε ο Μίτσελ. Δεν έμεινε ευχαριστημένος από την πρωινή προπόνηση και τους έκανε και αποχηματινή. Έξαλλος ο Ισπανός. Δεν ήταν εικόνα αυτή και δεν θα ανεχτώ να το ξαναδώ από κανένα. Δεν ήσασταν σοβαροί, είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ομιλία και από το Βρέτζο που μετέφερε μήνυμα του Προέδρου για σοβαρότητα. Ο Μίτσελ για τον νέο στόπερ. Ψάχνουμε για σίγουρες λύσεις, όχι για λύσεις έκτακτης ανάγκης. Μιλόσεβιτς είναι ακόμα ένα θέμα για το κοντινό μέλλον. Εκεί έχει εντοπιστεί από τώρα ως αντιμανουλάς ο Σέρβος Κάμπελ, κανονικά ως το καλοκαίρι στο θρύλο, στη λίστα του Champions League ο Παπάζοβλου. Μάχη μεταξύ Πελέ και Τόρες για ακόμα μια θέση προφανώς. Αποκάλυψη από τον Μπαλάκοφ για συνάντηση Καρεμπέ Μέντες. Συνεχίζουμε με τη γάτα. Καυτά φαβορί στη Γαλλία, γράφει η εφημερίδα για το κουπόνι του στοιχήματος. Με 18 παιχνίδια το κουπόνι και δύο μονά αποδεκτά. Δύο άση από τη δεύτερη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος μαζί με ένα γκολ από το Μεξικό. Στη βασική πρόταση, τρία διπλά στο σύστημα από την Ολλανδία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Οι τρεις φιλοξενούμενες ομάδες με αποδόσεις από 1,85 έως 2,50. Δύο πιθανά χ και ένα άσος του 2 από τη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Τι έγινε με το δάνειο, δώρο 5 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟ από τον Αλαφούζο. Μέχρι τώρα έχει βάλει στην ομάδα περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ, γράφει η εφημερίδα. Δίχτυα σε Ελλάδα ρίχνει ξανά ο Κατόγκο. Ο πρώην παίκτης της Ξάνθης και κορυφαίος Αφρικανός του 2010 επιστρέφει στην Ευρώπη. Τι ενόχλησε τον Κροάτη, βλέπει εφιάλτη τον Μπόγιοβιτς ο Μπρέσεβιτς. Γιατί θεωρεί
πώς τον αδειάζουν στην ΑΕΚ. Οργώνουν όλη την Ελλάδα, οι Τσέχοι πηγαίνουν ΟΑΚΑ για ΠΑΟ, οι μεγαλομέτωχοι του ΟΠΑΒ, μάλλον κοντά στο ελληνικό αθλητισμό. Φουλάρι για στόπερ, ο Μίτσελ βρήκε κάτι καλό στο καμπιονάτο, εξετάζει και άλλους εκτός των Λουγκάνο και Μπουρντίσο, πέρασε τον Ταμπίζα τον Λαγό, κοντά στην ανανέωση με τον ΠΑΟ. Ξύπνησε αναμνήσεις ο Ντίμης, παρόν και με τον Μιχαλίτσο. Το παράθυρο επιστροφής του Παπαϊωάννου στον Άρη. Πέρασε και πάλι βασική πρόταση, ταμείο και την Τετάρτη με την τριάδα το φαβορί, με τους Σάσους της Εσπανιόλ 1.45, της Λόκερ 1.40 και της Νάπολη στο 1.25. Τρελές αποδόσεις τα ειδικά στοιχήματα, 7.5 και 7. Πληρώνουν τα δύο σκόρ από τη Γαλλία και την Ολλανδία, 4 έως 4.40 οι αποδόσεις για τα τρία ημίχρονα τελικά. Πράσινη. Πάρτε κιάλια, μη σταματάς εξέστερε, κάνε το 3-0 στο ηφαίστειο του ΆΚΑ και φύγαμε για Μιλάνο. Παναθηναϊκός Εφές στο κλειστό του ΆΚΑ στις 10 παρατέταρτο από τη δημόσια τηλεόραση. Να σε κάψω πάνω, να σε αλείψω λάδι, τι άλλο έχει το μενού. Αφού έβαλαν μπουρλότο στο ντέρμπι της Δευτέρας, περνώντας γενναίες 14 ζητητές, πήγαν για φαγητό στο μαγαζί του Αναστόπουλου, γράφει η Πράσινη για τους αδερφούς Αγγελόπουλους. Λαγός 2017, το πολυεργαλείο του Τριφυλιού υπογράφει για άλλα 3 χρόνια. Το παλεύει ο Σύφο, πονάει, αλλά θα κάνει τα πάντα για να δώσει το παρόν στη Βέρεια. Βόλοι ανδρών με φόρα για το διπλό στο βραχάτικο έδρα στον Παναχαϊκό, 7 η ώρα από τον Όβα 4 το Τριφύλι. Από πάρτι σε πάρτι, ούτε ο Ναβάρος σεβάστηκε τον Βασιλάκη. Μετά το Μιλάνο και η Βαρκελόνη χόρεψε τον Οσουφουπού 72-81. Σύνθημα κορυφής από Άρτζι, απόψε θα εισπράξουμε την κατάθεση στη Βιτόρια. Μια γροθιά η ομάδα και κόσμος για την νίκη. Πάμε στον πρωταθλητή. Επαφή με τον Αργεντινό άσο της Ρώμα, ψήνουν Μπουρντίσο, γράφει η εφημερίδα. Τρελό πρέσινγκ από Σαβιόλα και το Ρωσίδη. Ταξίδι Ισάγια αμυντικό και τέτα τέτ Μίτσελ Βρέτζου δρομολογεί εξελίξεις. Όσο μας πληγώνεις, τόσο μας πορώνεις. Ο Ολυμπιακός πάλεψε απέναντι στην Μπαρτσελώνα, αλλά ατυχία, τραυματισμοί, κακές επιλογές και καθοριστικά σφαλτσοσφυρίγματα τους τύχησαν την ήττα με 81-72. Ευχαριστώ τον Μπαρτζόκα προς τον κόσμο για τη στήριξη και για το χειροκρότημα προς τους παίκτες μετά το τέλος του αγώνα. Την αποθέωση γνώρισε ο Κώστας Παναγιωλάου στην επιστροφή του στο ΣΕΦ. Άστραψε και βρόντιξε ο Μίτσελ με δεύτερη προπόνηση και γκάζια, τιμώρησε τη χαλάρωση. Και μήνυμα από Μαρινάκη στους παίκτες, θυμηθείτε πως πέσετε, πως πέσατε μάλλον πριν από τον Ατρόμητο. Στη φωλιά των Γκρι, οι Αγγελόπουλοι πήραν γεύση από κληρώσεις και βγήκαν πάλι οι ίδιοι. Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι έδωσαν το παρόν στην ΚΕΔ, τον Μάγο Μάρτενς στέλνουν στον Μαρτίνες, συγγνώμη, Μάρτενς πήγε στον Πάοκ, στέλνουν στον Πειραιά. Χαφ της Μπόκα Τζούνιορς είναι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και φυσικά το ένθετο της εφημερίδας Betop για το κουπόνι στοιχήματος, μιας και έρχεται Σαββατοκύριακο. Περνάμε στο φως. Η Μπαρτσελόνα κέρδισε στο ΣΕΦ 81-72, δεύτερη συνεχόμενη ήττα του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα. Κόστησαν οι απουσίες, λέει η εφημερίδα, με την εντός έδρας χθεσινή ήττα του Ολυμπιακού μετά από πάρα πολύ καιρό και μετά την Τριαντάρα στο Μιλάνο. Η κατάσταση αρχίζει να δυσκολεύει, αλλά βέβαια υπάρχει πολλής δρόμος μέχρι το τέλος του Top 16. Έχει μείνει από βενζίνη και λύσεις πάλι για το μπάσκετ του Ολυμπιακού. Το σημαντικότερο είναι να γυρίσουν όλοι και να ξαναβρει ρυθμό ο πρωταθλητής Ευρώπης, που κακά τα ψέματα αυτή την περίοδο είναι κατώτερος των Ισπανών. Πράγμα και στην ώρα για σπορ. Ώρα των σπορ τελειώνει τουλάχιστον με 2 μεταγραφές μέσα στο Γενάρη. Ξεκάθαρο πλέον ότι οι Αραβίδης και Μπόγιοβιτς για την επίθεση και ο Κοντοές για την άμυνα είναι οι άμεσες προτεραιότητες. Κλεισμένος θεωρείται ο Σαρίς, προχωρημένο του Κολοβέτσιου, αλλά παίζει δυνατά και άλλη μια περίπτωση στόπερ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι υπεύθυνοι του μεταγραφικού σχεδιασμού θέλουν μέσα στο επόμενο 10 πενθήμερο να έχουν ολοκληρώσει οπωσδήποτε 2 κινήσεις από τους παίχτες με τους οποίους οι επαφές είναι ούτως ή άλλως αρκετά προχωρημένες. Γύρισε ο Τίγρης από ταξίδι αστραπή στη Γερμανία και έκανε αμέσως σύσκεψη για το γήπεδο. Οργανωμένη τραμπούκι σε αποστολή, ένταση διακοπή της διαδικασίας, απίστευτες καταγγελίες από την πλευρά της ΑΕΚ και προκλήσεις από την πλευρά των ανθρώπων του Εγάλεο.
περιλάμβανε η εκδίκαση υπόθεση των επεισοδίων στην Πειθαρχική Επιτροπή τη ΕΠΟ. Ελπίζει σε μειωμένη ποινή η ΑΕΚ βάσει τη αρχή τη αναλογικότητα και λόγω ελαφρυντικών. Μέχρι την άλλη Πέμπτη αναμένεται η απόφαση. Μάλιστα. ΑΕΚ και ηλιοφάνεια οδηγούν ξανά την Κυριακή στο ΆΚΑ. Χιλιάδες ενωσίτες. Ανδρόνικος Γκιζογιάννης την ώρα. Σας το έχω ξαναπεί. Η ΑΕΚ διαθέτει παίχτες με υψηλό IQ. Πρέπει να είμαστε σοβαροί με Φίλιππο για 40 λεπτά. Το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Φίλιππο Βέρες για την Α2 του μπάσκετ θα γίνει στο γήπεδο της Κεσαριανής, στην Ιαρίστ. Καθώς η έδρα της Ένωσης δεν έχει πάρει, η Ζωφριά δεν έχει πάρει ακόμα την αδειοδότηση. Ακόμα ένας εκτός έδρας αγώνας για τη Βασίλισσα. Το εκτός έδρας σε εισαγωγικά, καθώς είπαμε ότι θα γίνει στη Κεσαριανή. 5 η ώρα είναι αναμέτρηση το Σάββατο. Κάλεσμα της διοίκησης στον κόσμο να δώσει το παρόν, αλλαγή δεδομένων με την παρέτηση Καλογερόπουλου και πιθανές εξελίξεις με Ζωφριά. Αυτά ήταν λοιπόν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Είδαμε πάρα πολλά χτυπήματα και πολλές φορές πρώτο θέμα τον Ολυμπιακό με την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ. Θα πάμε να δούμε αμέσως τώρα το βίντεο και να δούμε τον τρόπο με τον οποίο οι Ερυθρόλευκοι γνώρισαν την ήττα. Οι Ερυθρόλευκοι οι οποίοι δεν έδειξαν σε καμία περίπτωση του αγώνα την καλή κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση, δεν έβγαλαν την ενέργεια που τουλάχιστον περιμέναμε στον χθεσινό αγώνα και έμειναν και στο τέλος από κάποιες λεπτομέρειες πίσω στο σκορ, γνωρίζοντας τελικά την ήττα με 9 πόντους. Για να το δούμε. Και έχουν κι άλλα κοινά, Ολυμπιακός και Μπαρσελόνα. Τους συνδέουν για παράδειγμα αυτά τα δύο πρόσωπα, Κώστα Παπανικολάου και του Τζόι Ντόρση. Παρόντες και οι δύο στο τελικό της Κωνσταντινούπολης, στην κατάκτηση του πρώτου από τους δύο συνεχόμενους τίτλους του Ολυμπιακού. Ο Παπανικολάου παρόν και στο δεύτερο, πέρσι στο Λονδίνο, επιστρέφουν σήμερα ως αντίπαλοι και κερδίζουν χειροκρότημα. Έχουμε μπροστά μας 6 λεπτά μέχρι το τζάμπον. Σε ένα γήπεδο ασφυκτικά. Και πάλι από την αρχή. Ακολούθησε ο Πρίντεζης, υποδέχτηκε την μπάλα, έβαλε το καλάθι, πήρε και το φάουλ. Όπως και στο παιχνίδι με την Φενέρμπαξε, στο ξεκίνημα του Top 16. Τόμιτς ξάφνιασε τον Μπέγκιτς. Θα συνεργαστεί ξανά με τον Πρίντεζη, ο οποίος αστραπιαία θα πει στην μπάλα στο ισπανικό καλάθι. 7-4. Προσπαθεί να εκβιάσει να πάρει το δεύτερο φάουλ από τον Όλεσον γρήγορα, επιδιώκοντας μάλλον την επαφή. Περπέρογλου, ζεστός, 12-6. Αυτός γεννήθηκε ζεστός, θα μου πείτε. Η επιλογή είναι να κρατήσει το Χουέρτας μακριά από το καλάθι. Δηλαδή, όταν έχει να αντιμετωπίσει παίκτη με την μπάλα, βέβαια αυτό έχει το ρίσκο το οποίο είδαμε λίγο. Σπανούλης, ακόμα άσφερος, αλλά όχι για πολύ. 16-10. Ο Κατσίβελης, ο καλύτερος φίλος του Παπανικολάου όταν οι δυο τους έπεσαν στον Ολυμπιακό και από τις μικρές εθνικές ομάδες άλλωστε. Ντάνστον, ναι. Νούλης και Ντάνστον. Κατσίβελης διστακτικός. Ο Πρίντες ισοπλισμένος. 23-14. Θα μιλάει πάντα ο παίκτης ο οποίος τρώει το σκρίν. Αυτός είναι υπεύθυνος για το αν θα γίνει αλλαγή ή όχι. Εδώ πάντως όλα έγιναν λάθος. Αλλά έχει θέλει κάλυψη όμως. Πέρασε ο Σάδα και έβαλε το καλάθι διότι η άμυνα του Ναβάρο, Αβρίνες για την ισοφάριση, 23 όλα. Ξέρει πολύ καλά τι του φταίει. Πέρασε ο Νάχμπαρ, έβαλε το καλάθι, πήρε και το φάουλ από τον Ντάνστον. Και το σερί των Ισπανών συνεχίζεται. Μήνα στέλνει την μπάλα απέναντι και εν τέλει εκτελεί ο ίδιος. Αλλά στο σίδερο το κάρφωμα των Σίμονς, αλλά η δουλειά έγινε από τον Πρίντεζη. Ναβάρο με τον Σπανούλη τώρα. Για να το δούμε αυτό. Ο Ναβάρο εν κινήσει με το ένα χέρι. Κλασικός Ναβάρο. Χρειάστηκε βεβαίως η βοήθεια του Νάχμπαρ. Μα που πήρε το επιθετικό rebound και έχει άλλη ευκαιρία. Ο Σπανούλης δεν ήθελε να σουτάρει εδώ. Θα σουτάρει ο Πρίντεζης, ο οποίος είναι ένας Ολυμπιακός μόνος του, αν μου επιτρέπετε. Έχει 12 πόντους. Πήρε αυτό το πολύτιμο επιθετικό rebound. Έχει ένα block, ένα κλέψιμο, μία assist. 4 κερδισμένα φάουλ. 7 δευτερόλεπτα. Ο Σπανούλης θα ξεκινήσει τώρα. Τον Λάμπε δεν τον φοβάται.
Έρχεται ο Σίμονς σαν ελικόπτερο να τελειώσει την φάση. 34-32. Ολυμπιακός ξαφνικά χρησιμοποιεί ως πυρηνικό όπλο το επιθετικό rebound. Έχει ήδη 9. Κάποια από αυτά τα πήρε μάνες. Θα αφήσει το ρόλο του οργανωτή στον Σάδα. Αυρίνες για 3. Δεν προλάβω Σπανούλης. 34-37. 19-33. Κάνε την... δες τη διαφορά. Και η διαφορά πάει στους 5 από τα χέρια του Ναβάρο. Ήδη 9 βρίσκεται αντιμέτωπος και πάλι με τον Σάδα. Μάντζαρης θα στάρει. 39-43. Καλή κίνηση στην επίθεση. Εκεί έξω τον Μπέγκιτς ο Κροάτης. Ο Σπανούλης βασανίζεται για να ξεφύγει. Ο καλό Σάδα... παιχνίδι είναι γιατί βγήκε από σκριν να πάρει την μπάλα. Πολύ δύσκολο καλάδι. Ο Σπανούλης ζητάει με επί... ελπίζοντας να ξαναπάρει αυτά που του έδωσε ο Αμερικανός ο Σίμονς το πρώτο. Τι έβαλε. Δείτε πώς το πανηγυρίζει ο Ναβάρο. 11 πόντους σε 6,5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Και βέβαια δεν πρόκειται να σταματήσει τα σουτ. 14 τώρα. Η διαφορά πάει στους 10 σερί στην Ευρωλίγκα. Ο Σπανούλης είδε τον Σλούκα. Πρώτο καλάθι και για αυτόν. 2 πόντοι από τον Κώστα Σλούκα. Παπα-Νικολάου με τον Βερπέρογλου. Όλεσον βγήκε από ένα σκριν, πέρασε. Σλούκας, κάποιος πρέπει να σουτάρει. Περπέρογλου για 3, καλή ευκαιρία. 48-55. Χωρίς Σπανούλη λοιπόν ο Ολυμπιακός. Με τον Λοτζέσκι στο 2, με τον Πρίντεζι να ζητάει την μπάλα στο 4. Και να σκοράρει στο δίσκο του Ντόρση. Κατάσταση σε ζώνη, προσπαθεί να αλλάξει τα δεδομένα, να ξαφνιάσει ίσως τους Ισπανούς. Και βέβαια στην επίθεση. Ο πονητής που δεν συνηθίζει τις ζώνες πρέπει να είναι σε κατάσταση συναγερμού για να παίξει κάτι τέτοιο. Με τα πολλά οι Ισπανοί βρίσκουν το σουτ που έψαχναν με τον Όλεσον. 52-6 για πολύ. Ο Περπέρογλου πάει στο 4. Ο Σλούκας για 2. 56-62. Αυτό το ενδιάμεσο. Ναβάρο. Πάλι. Όχι, δε. Έρχεται ο Τόμιτς υπτάμενος. Ξεκινάνε οι επιθέσεις από το Σπανούλη, αλλά θέλει κυκλοφορία της μπάλας όσο το δυνατόν λιγότερη τρίπλα, όσο το δυνατόν περισσότερες πάσες. Ο Λοσέσκι αρπάζει την ευκαιρία από τα μαλλιά. 62. Αφιτριών πόντων. Δεν χρειάζεται βέβαια τώρα βιασύνη. Λοτζέσκι για το προσπέρασμα. Όχι. Rebound του Όλεσον. Σημαντικό είναι ότι ο Ολυμπιακός μπήκε στα τελευταία 3 λεπτά με μαζεμένη τη διαφορά. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναβάρο. 2.45 πριν το τέλος. Ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο ξαναπαίρνει το συνεχόμενο. Όλεσον. Ναβάρο. Όπα, γλίστρησε. Κράτησε την μπάλα. Κανένα στήριγμα απολύτως. Η επίθεση συνεχίζεται κανονικά. Σουτ για 3 μέσα από τον Όλεσον. 1-12 πριν το τέλος. Κοίταξε τι έγινε εδώ. Σελώνα στους 6 με το τρίποντο του Όλεσον, το οποίο ήταν μαχαιριά για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακό ο οποίος χάνει τη δική του επίθεση και φαίνεται ότι θα χάσει και το μάτς εάν δεν γίνει ένα μικρό θαύμα τώρα στο φινάλε. Φάουλ στον Όλεσον. Ολυμπιακό. Πλεονέκτημα έδρας στα play-off, άρα δεν είναι και τόσο μεγάλη η διαφορά αν δεν έρθει όσος κάποιος και έρθει δεύτερος. Ο τρίτος βέβαια και ο τέταρτος θα μπλέξουν πιθανότατα με εκτός έδρας αναμετρήσεις με τη Ρεάλ ή με την Τσέσκα. 72-78 είναι το πρώτο τρίποντο του Σπανούλη στο παιχνίδι μετά από 5 άστοχες προσπάθειες. 15 σπίθα ελπίδας για 2 τρίποντα, αλλά οι 7 πόντοι δεν ανατρέπονται σε ούτε καν σε 2 επιθέσεις. Και στο παιχνίδι θα τελειώσει με την Μπαρσελόνα νικήτρια με σκορ 72-81 μετά το καλάθι που έβαλε εδώ ο Σάδα και μάλλον θα είναι το τελευταίο του αγώνα. Ολυμπιακός καλείται τις επόμενες αγωνιστικές να καλύψει χαμένο έδαφος. Πλέον το χειροκρότημα από το κοινό του είναι βεβαίως μια ταχάδια, ας πούμε. Στα δύσκολα.
Έτσι λοιπόν ήρθε αυτή η ήττα για τον Ολυμπιακό, η δεύτερη στο top 16 της Ευρωλίγκας. Οι Ερυθρόλευκοι μετρούν μόλις μία νίκη, αυτή στη νίκη στην πρεμιέρα επί της Φενέρμπαχτσε του Ζέλικο Μπράντους, και φυσικά έχουν βρεθεί ήδη πίσω σε ό,τι αφορά την κατάταξη και την πρόκριση, είτε ως πρώτη είτε ως δεύτερη, αφού η Μπαρτσελόνα με 3-0 έχει σαφέστατο προβάδισμα και ενδεχομένως Παναθηναϊκός, αν καταφέρει σήμερα να κερδίσει την τουρκική ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου. Πάμε να δούμε τα χθεσινά αποτελέσματα στην τρίτη αγωνιστική του Top 16 της Ευρωλίγκας και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Την Πέμπτη λοιπόν, Ζαλγκίρις Μακάμπι 78-87, Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα 72-81 και Γαλατά Σαράι Λοκομοτίβ 62-63. Ένα αποτέλεσμα εκεί πέρα στην Τουρκία που διαμορφώθηκε στο τέλος με ένα τρίπεντο από τον Καλνιέτης των Ρώσων, ο οποίος διαμόρφωσε αυτό το 62-63 περίπου 3 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του αγώνα. Από την Τετάρτη είχαμε το παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπάγερν, 111-87 άνετα η Μαδριλένη την νίκη, και την Παρασκευή σήμερα δηλαδή το πρόγραμμα ξεκινάει από τις 8, Ουνικά Χαμάλαγα Φενέρμπαχτσε, στις 9 παρατέταρτο Παναθηναϊκός Ανατολού Εφές, στις 9.30 Αρμάνι Μιλάνο Λαμποράλ Κούτσα και 10 παρατέταρτο Παρτιζάν Τσέσεκα Μόσχας. Να δούμε τη βαθμολογία τώρα στον πέμπτο όμιλο. Η Μπαρτσελόνα λοιπόν είναι στην πρώτη θέση με 3 νίκες χωρίς καμία ήττα, όπως είπαμε και προηγουμένως. Ο Παναθηναϊκός ακολουθεί με 2 νίκες, αλλά έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό που δίνει σήμερα με την Ανατολού Εφές. Η Λαμποράλ Κούτσα, ο Ολυμπιακός, η Αρμάνι Μιλάνο και η Ουνικά Χαμάλαγα, μάλλον χωρίς τον Ολυμπιακό, έχουν από μία νίκη και μία ήττα. 2 ήττες για τον Ολυμπιακό, Ανατολού Εφές τις 2 ήττες και επίσης η Φενέρμπαχτσε Ούλκερ στο τέλος οι 2 τουρκικές ομάδες. Έκτος όμιλος, πρώτη είναι η Μακάμπι Τελαβίβ που έχει 3 νίκες μαζί με τη Ρεάλ Μαδρίτης που ισοβαθμούν. Πιο πίσω η Τσέσεκα Μόσχας με 2 νίκες. Έχει ένα παιχνίδι λιγότερα βέβαια η ομάδα από την Ρωσία. Στις 2 νίκες είναι η Μπάγερ που έχασε από την Ρεάλ Μαδρίτης όμως. Λοκομοτίβ Κούμπαν, η πρώτη νίκη ήταν εχθές αυτή απέναντι στους Τούρκους Γαλατά Σαράι. Παρτιζάν στις 2 ήττες. 3 ήττες σε 3 παιχνίδια έχουν οι Γαλατά Σαράι και η Ζαλγκίρις Κάουνας. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τώρα το βίντεο της Γαλατά με την Κούμπαν από την επίσημη σελίδα της Ευρωλίγκας, να δείτε πώς κατάφεραν οι Ρώσοι να φύγουν από την Τουρκία με την νίκη. Против него играет, не дает Калниетису. Опс, неплохо. Мантас, Калниетис, атака из... Три очка! Три очка за 4 секунды владения. Мантас забивает эту треху. Ох-ох-ох-ох-ох! 4 секунды, ребята! Ребята, но у них Ароя. У них Ароя, которого, да, сейчас фолов у нас, между прочим, мне кажется, пам-пам-пам. Еще не 4. Думаешь, не 4? Не 4, ну... Показали бы еще, мне кажется, хорошее нет. Табло, а данных о фолах нет. Здесь все стоят внутри, и Демиркант, и Ароя, и Эрцик. Ароя получает мяч. Нет, нет, матч закончен. Матч закончен, Мантас Калниетис выиграл этот матч для Локомотива. Я думаю, не Мантас выиграл, выиграл Локомотив. Выиграл Локомотив своей защитой в эти оставшиеся. Αυτό ήταν λοιπόν το σούτ του Καλνιέτης που έδωσε την νίκη Λοκομοτίβ Κούμπα. Να περάσουμε γρήγορα-γρήγορα στο ποδόσφαιρο, αφήνοντας πίσω Πέμπτη και Παρασκευή. Να πάμε στο Σαββατοκύριακο που είπαμε ότι ακολουθεί αγωνιστική δράση. Έχουμε την 20η αγωνιστική σε 3 δόσεις και αυτή την εβδομάδα η Super League. Ξεκινάμε από τις 3 το Σάββατο. Πανετολικός Πανθρακικός από τον Nova Sport 2. Στις 5 και 4 παίζει ο Ολυμπιακός με τον Λεβαδιακό στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Nova Sport 1 είναι η τηλεοπτική μετάδοση. Πανιόνιος ΠΑΟΚ 7.30 από τον Nova Sport 2 είναι το πρώτο πιάτο της 20ης αγωνιστικής. Την Κυριακή τώρα 5 αναμετρήσεις, 3 η ώρα
Ο Άρης, μάλλον, που ακόμα δεν έχει καταδικαστεί, αλλά είναι με την πλάτη στον τοίχο, αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο. Μια αναμέτρηση μπορείτε να δείτε από το Nova Sport 2. Απόλλων Αστέρας Τρίπολης 5 και 4 από το Nova Sport 4. Την ίδια ώρα Εργοτέλης Ξάνθης από το Nova Sport 2. Και επίσης 5 και 4 Πας Γιάννενα Καλονή Nova Sport 3. Στις 7.30 ώρα Βέρεια Παναθηναϊκός από το Nova Sport 1. Και η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το παιχνίδι ανάμεσα στον Πλατανιά και τον Όφη. 7.30 ώρα από το Nova Sport 1, το ντέρμπι της Κρήτης λοιπόν, όπου θα γίνει παρουσία περίπου 300 οπαδών του Όφη μετά τη συμφωνία των ομάδων, η οποία σε μια σύσκεψη μάλλον που έγινε σε πολύ καλό κλίμα και συμφώνησαν όλοι ότι πρόκειται για έναν αγώνα γιορτή για την Κρήτη. Η βαθμολογία τώρα εντάχει. Πρώτος ο Ολυμπιακός μετά από την ολοκλήρωση 19 αγώνων με 53 βαθμούς. Ακολουθεί 8 βαθμούς πίσω ο ΠΑΟΚ στους 45, Ατρόμητος 36, Παναθηναϊκός 33 και την πρώτη πεντάδα, την πεντάδα των play-off, κλείνει η ομάδα του Αστέρα Τρίπολης με 32 βαθμούς. Πιο πίσω είναι ο Πανθρακικός στους 27, η Ξάνθη με τον Πανετολικό ακολουθούν στους 24, 23 για τον Μπας Γιάννηνα, στους 22 Όφη και Καλονή, 21 για τον Πανιόνιο. Τρεις ομάδες είναι στους 20, Απόλλωνος Σμύρνης, Εργοτέλης και Λεβαδιακός. Πιο πίσω ο Πλατανιάς στους 19, η Βέρες 18 και στην ουρά του βαθμολογικού πίνακα βρίσκεται η ομάδα του Άρη με μόλις 11 πόντους. Θα πάμε να δούμε εντάχει και την αγωνιστική για την Α1 του μπάσκετ. Πρόκειται για τη 14η ημέρα ή αλλιώς για την πρώτη αγωνιστική του Β' γύρου. Ξεκινάμε με το Σάββατο στις 4 η ώρα. Ο Ηλυσιακός κοντράρεται με τον Απόλλωνα Πατρών. Επίσης 4 η ώρα με τηλεοπτική μετάδοση αυτή τη φορά από το Nova Sport 2. Στο Ζιρίνιο η Νέα Κηφισιά αντιμετωπίζει τα Τρίκαλα. Στις 6 η ώρα είναι η αναμέτρηση του Άρη με τον ΚΑΟ Δράμα. Στην Κυριακή τώρα ξεκινάμε πάλι από τις 4. Πανιόνιος Πανελευσυνιακός. Την ίδια ώρα από το Nova Sport 7 Κολοσσός Ρόδου απέναντι στον ΠΑΟΚ. Και επίσης 4 χωρίς τηλεοπτική μετάδοση, η αναμέτρηση του Ίκαρου με το Ναγό Ρεθύμνου. Τη Δευτέρα φυσικά ολοκληρώνεται η αγωνιστική με το ντέρμπι Αιωνίων. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, 7.30 ώρα είναι το πρώτο τζάμπολ και η μετάδοση είναι απευθείας από την δημόσια τηλεόραση. Πάμε και στην βαθμολογία, όπου πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός με 25, 23 για τον Ολυμπιακό και τον Πανιόνιο. Ο ΠΑΟΚ στους 21, ΚΑΟ Δράμα στους 20. Νέα Κηφισιά 19, Ρέθυμνος 18 μαζί με τον Πανελευσυνιακό, τα Τρίκαλα, τον Κολοσσό και τον Άρη. Πιο πίσω ο Απόλλων Πάτρας με τον Ολυμπιακό 17, τελευταίος ο Ίκαρος με 16. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το πρωτάθλημα με αφαίρεση 2 βαθμών. Αυτά λοιπόν ήταν για σήμερα τα σπορ στη ζούγκλα. Η ώρα έχει πάει 12 παρα 2, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και ένα επίσης πιο καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη, πιο πριν τη Δευτέρα. Η Κατερίνα Νιού θα είναι εδώ κοντά σας στις 11 η ώρα του πρωί για να μιλήσετε για όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο και φυσικά για το μεγάλο ντέρμπι αιωνίων Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ΆΚΑ. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά. Ευχές για ένα καλό Σαββατοκύριακο. His rookie year in the building. Down to 7. At 5. At 4. At 3. Jasper. Oh, that's right. He did it again. 2.1 left. Steph Curry.
on cruise control to the rim. Here's your defensive player of the game. You can call that right now. Nothing's going to get better than that. Pass it out to Lawson. Burke stays in front, forces a pass inside, and another right hand down the just flushed it right off the top of Favors. I mentioned in the first half, this guy's one of the best dunkers in the NBA. J.J. Hexon can dunk the basket. It's now for Marshall as he picks up some speed. Attacking pace, behind his... Oh, Jody Meeks, count it! As he throws it in, heard the whistle, felt the contact, he'll get a three-point opportunity. There's the example of hearing the whistle and shooting the basketball. There's Stoudemire with a shot clock down to one. Oh, a tip by Stoudemire! I should say by Hardaway. Tim Hardaway with the tip, final seconds of the third. For getting their money.